Άλλο ένα Seat Leon. Μετατροπή για τοποθέτηση οθόνης Android 13. Οκταπύρινη οθόνη, 8 GB RAM. Έχουμε ίδιο χρώμα φωτισμού, κόκκινο. Έχουμε βρυγόνια κάμερα οπισθοπορίας. Λοιπόν, εφαρμογή άψογη. Αυτή τη στιγμή ακούμε μουσική μέσω USB. Εδώ είναι η αρχική μας οθόνη. Έχουμε κάποιες συντομεύσεις όπως τη μουσική, το ράδιο, βιντεάκια, music και πάλι. Λοιπόν, το Bluetooth μας, GPS. Αυτή τη στιγμή είμαστε συνδεδεμένοι με ένα iPhone και έχουμε CarPlay. Έχουμε σε πρώτη φάση το GPS, το iGo που είναι χωρίς ίντερνετ. Έτσι βάζουμε νέα διαδρομή. Νέα διαδρομή, διεύθυνση. Επιλέγουμε μία οδό, πληκτρολόγιο QWERTY. Δεν το έχει από μόνη της αυτό, εμείς το βάζουμε. Να είναι η διάταξη του υπολογιστή που γνωρίζουμε και πληκτρολογούμε. Και έναρξη. Έτσι ακυρώνουμε. Αρχική και πίσω. Λοιπόν, όπως είμαστε στην αρχική, έχουμε δύο κατηγορίες. Εδώ στο αυτοκινητάκι έχουμε το κομμάτι του αυτοκινήτου. Navi, ράδιο, music, βίντεο, το Bluetooth μας, μουσική μέσω Bluetooth BT Music, equalizer με DSP, έτοιμες μνήμες, 16 μπάντες ρύθμισης αν θέλουμε, fader balance διαχωρισμό μπρος και πίσω, loudness, έξοδο subwoofer, και κάτω δεξιά είναι οι εφαρμογές ως Android συσκευή, Chrome, Play Store, Google Maps, YouTube, Android Link για Android Auto, phone link για ασύρματο CarPlay όπως είμαστε αυτή τη στιγμή συνδεδεμένοι εδώ. Το μενού του CarPlay σε split εικόνα με Spotify. Πατάμε το χάρτη, γίνεται όλο χάρτης. Αν κλείσουμε φώτα, είναι και λευκό το φόντο. Για να ανοίξουμε φώτα, σου λέει είναι νύχτα, οπότε γίνεται σκούρο. Apple Map, Google Map, Spotify, αυτά, και εννοείται Wi-Fi, να δώσουμε ίντερνετ αν θέλουμε και να έχουμε και δικό μας Maps, YouTube και τα σχετικά και Play Store να κατεβάσουμε νέες εφαρμογές. Αυτά.